Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη. Αριστοτρίτη. 4 Φεβρουάρι. Για να δεις 20, δεν που φορείς. Φορώ το καπέλο που με καπελώνεις. Το οποίο δεν τον εαυτός. Είναι λίγο μπερεό καπέλο. Ναι. Κάτσε να σε καπελώσω καλά. Καπέλος με σε παρακαλώ. Για να είμαστε μέσα στο πνεύμα της εποχής. Να ωραίνει το καπέλο που σου έκαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Της το έφτιαξα. Ναι. Με το βελονάκι. Μου έκαμε το καπέλο για να λέτε ότι με καπέλωσε. Εμένα η μπλούζα μου είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γράφει πάνω. Τι γράφει πάνω. I love you. Moon. To the moon and back. And back. I love you to the moon and back, Μελά. Θέλω να ευχαριστήσω και από αυτό το βίντεο τη φίλη την Αλέξανδρη Ιωσήφιδου που έχει τη βιοτεχνία Mirror Mirror στη Θεσσαλονίκη. Οι οποίες οι κοπέλες εκεί που ράβουν ακούν τα vlogs. Σοβαρά. Ναι. Και φαίνεται ότι βλέπουν κιόλας τα vlogs. Και είδαν ότι φορούσα συνέχεια τα ίδια ρούχα. Και σου λέει κάτσε να την εφοδιάσουμε. Κάτσε να την ντύσουμε. Ναι. Και μου είπαν να με ντύσω. Μπράβο τους. Και μου έχω δώσει ρούχα δωρεάν και τα φοράω. Δικά μου. Μπράβο. Όχι όπως δίνουν άλλα μαγαζιά που τα δίνουν και τα παίρνεις πίσω. Αυτά μου τα δώσαν δικά μου. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να πάω στη Θεσσαλονίκη, θα τις γνωρίσω από κοντά τις κοπέλες και θα κάνω μαζί βίντεο. Γιατί είναι γυναίκες οι οποίες απολύθηκαν μέσα στη μέση της κρίσης και μόνες τους ξαναδημιούργησαν. Έφτιαξαν αυτήν τη βιοτεχνία, η οποία είναι. Έχει ηθική της εργασίας πολύ σπουδαία. Στα ρούχα πάνω γράφει τα προϊόντα που αγοράζεται είναι ελληνικά, ελληνικού σχεδίου, ελληνική σκοπή, ελληνική γραφή, για τα οποία οι γυναίκες που έχουν δουλέψει έχουν πληρωθεί ήδη. Δηλαδή έχουν πολύ σπουδαία ηθική στο να πληρώνουν τους εργαζόμενους εκεί και έχουν και πολύ ωραίο κλίμα. Μπράβο τους. Άρα να πάμε μια μέρα στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε βίντεο. Ναι, μπράβο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι. Φοράω mirror mirror και είμαι μοντέρνα. Και αυτό μου φορούσα τις προηγούμενες φορές τα mirror mirror. Την μπλούζα μου κάναμε τα έκτακτα τα vlogs. Και εκείνη μου το mirror mirror. Μπράβο στο mirror mirror. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Αυτό. Το θέμα μας. Ποιο θέμα θες να κάνουμε. Ποιον έχει λάβει σειρά. Αριστοτρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020. Κλεπτομανία. Αυτό. Θερμή παράκληση να τεθεί το θέμα της κλεπτομανίας σε κάποια εκπομπή. Vlog. Είναι δύσκολο να το κατανοήσουν όσοι δεν το έχουν. Και να τονίσετε τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης ώστε να αποφευχθούν τέτοιες τάσεις μανίας από την παιδική ηλικία. Είναι ακριβώς το λόγιο που στηλεφεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο όρος κλεπτομανία υπονοεί και εννοεί το άτομο που από την παιδική του ηλικία ενδεχομένως έχει μανία να κλέβει αντικείμενα, τα οποία όμως δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν τα έχει ανάγκη, ούτε οικονομικά δυσκολεύεται να τα αποκτήσει. Το κάνει καθαρά για ανακουφιστικούς συναισθηματικούς λόγους και είναι στην ίδια κατηγορία διαταραχών με την κατηγορία του ελέγχου των παρορμήσεων, όπου είναι τα προβλήματα με τον τζόγο, τα προβλήματα με τα ναρκωτικά, ακόμα και η τριχοτολομανία, γενικότερα οι εθισμοί, οι εξαρτήσεις, όπου γίνονται ακριβώς για τους ίδιους ψυχολογικούς λόγους. Δεν τους έχει ανάγκη πραγματικά, αλλά επειδή συναισθηματικά αισθάνεται μια ανυπόφορη κατάσταση, προσπαθεί μέσω αυτής της πράξης να ανακουφιστεί και να νιώσει καλύτερα και να νιώσει ότι ευχαριστείται επειδή απέκτησε έναν αντικείμενο το οποίο κατά βάση δεν το έχει ανάγκη. Η λέξη μανία, κλεπτομανία, δεν έχει καμία σχέση με την τυπολογική διαταραχή ή τη φάση όχι, της μανίας. Όχι. Μπορεί να συνυπάρχουν άλλες ψυχολογικές διαταραχές ή διαταραχές της διάθεσης. Δεν ξέρουμε τα αίτια της κλεπτομανίας. Υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει έναν έτσι ισχυρών γονιδιακών υπόβαθρων, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει. Εφόσον ναι. Είπε να σε καπελώσω λίγο. Καπέλος μου.
εφόσον είπες ότι προσομοιάζει με τον εθισμό στον τζόγο, είπες, και με τέτοια παρεμφερή, μήπως έχει να κάνει και με την ντοπαμίνη. Μπορεί. Ναι. Με το σύστημα της ντοπαμίνης, γιατί έχει βρεθεί ότι στους ανθρώπους που έχουν εθισμούς είναι εθισμένοι και στην ντοπαμίνη, στην ουσία και στην αδρεναλίνη. Ναι. Δηλαδή είναι νευροβιοχημικό το θέμα, δεν είναι μόνο συμπεριφορικό. Ενδεχομένως. Ωστόσο είναι καλό να το δούμε, βασικά να δράσουμε λίγο ανακουφιστικά στο συναισθήμα του παιδιού που το κάνει. Δηλαδή να δούμε τι του λείπει του παιδιού που μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ανακουφιστεί και να νιώσει καλύτερα. Στο περιβάλλον του, στο πρώτο περιβάλλον του, στην οικογένειά του. Μήπως συμβαίνει μετά από μια δύσκολη περίοδο, γιατί έχουμε στατιστικά που δείχνουν ότι μπορεί μετά από έναν πολύ δύσκολο διαζύγιο συγκρουσιακού χαρακτήρα ή μπορεί από μια απώλεια, ένα θάνατο, μια δύσκολη κατάσταση ενδοοικογενειακής βίας κτλ. Το παιδί για να δώσει έτσι, για να ανακουφιστεί, μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία του να παίρνει αντικείμενα για να πάρει ενδεχομένως αυτό που δεν παίρνει από την ίδια την οικογένεια. Είπαμε, αυτά είναι ερευνητικά, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν σε ένα μικρό βαθμό, μπορεί και όχι. Σε έναν πρακτικό επίπεδο, από ποια ηλικία και μετά μπορούμε να μιλήσουμε για κλεπτομανία? Από τη δεύτερη σχολική ηλικία και μετά, γιατί στην προσχολική ηλικία και την πρώτη σχολική ηλικία μπορεί το παιδί να το κάνει από μίμηση ή επειδή το ζήλεψε, επειδή το έχει το άλλο το παιδί, από εγωκεντρισμό. Γιατί να το έχει εκείνο και να μην το έχει και το άλλο, γιατί δεν του το παίρνουμε και θέλει να το πάρει με το ζόρι και όχι για πραγματικούς λόγους. Δηλαδή από τα 9-10 και μετά, ναι, αρχίζουμε να ανησυχούμε. 8,5 εκεί πέρα, 8,5 εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι τούτες οι δύσκολες οι διαταραχές πάντα περιμένουμε στην εφηβεία να δώσουμε διάγνωση. Πολύ δύσκολο στην παιδική ηλικία. Μιλώ για διάγνωση, μιλώ για ανησυχία. Δηλαδή πότε ο γονιός πιάνει το παιδί του και το παίρνει στον παιδοψυχολόγο. Κοίταξε να δεις, αν δείτε τέτοια ανησυχητικά σημάδια από οποιαδήποτε ηλικία, είναι καλό να πάει να ζητήσει μια συμβουλή από έναν παιδοψυχολόγο, αλλά από εκεί και πέρα με κάποιες συμβουλές και κάποιες παρεμβάσεις του ψυχολόγου μπορεί να μην φτάσει στο σημείο αυτό. Αλλά εάν βλέπει ότι, ας πούμε, στο σχολείο κατά κόρον το παιδί το κάνει αυτό το πράγμα, συνήθως στο σχολείο που παίρνουν πράγματα, είναι καλό προτού στοχοποιηθεί το παιδί, γιατί συνήθως γίνεται δύσκολο αυτόν, να πάρει διευθύντρια, να πάρει τα σκάλα, τη μαμά, τον παπά τηλέφωνο, να νιώσουν τα άλλα τα παιδάκια ότι υπάρχει κάποιο παιδί με σύνταξη που τους παίρνει τα αντικείμενα τους κτλ. Προτού υπάρξει όλη αυτή η δύσκολη συγκυρία, η οποία και ο γονέας έρθει σε δύσκολη θέση και το παιδί το ίδιο θα έρθει σε δύσκολη θέση, εν καλό να το προλάβουν από πιο πριν. Στην περίπτωση που γίνει τούτη ούλη φασαρία, βγαίνει και το όνομα του παιδιού. Εννοείται. Κατά κάποιον τρόπο. Τρόπον τεινά, μένει μες στη σχολική μονάδα, μένει η φήμη ότι... Η ρετσινιά. Η ρετσινιά ότι είναι κλέφτης. Και... Είναι όχι. Ναι, κλέφτης. Ναι. Και ακόμα και αν το ξεπεράσει, θα έχει να υποστεί τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της ομάδος που θα το θεωρεί κλέφτη. Θα ενταθεί το γεγονός ακριβώς γιατί οι επιπρόσθετες αντιδράσεις της κοινωνικής ομάδας του παιδιού θα επιφέρουν περισσότερα δύσκολα συναισθήματα από τα ήδη, από τα ήδη υπάρχοντα συναισθήματα τα οποία έχουν φέρει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος, ναι. Οι φίλοι μίλησαν που έστειλαν την επιστολή, πέστε με ποιον τρόπο να διεπαιδαγωγούν τα παιδιά. Ακούγοντας αυτό που έγραψε, εμένα στο μυαλό μου ο τρόπος που το προσλαμβάνω είναι ότι αν μεγαλώσεις σωστά τα παιδιά σου δεν θα κλέβουν. Κάπως ηθικοπλαστικό το ακούω, ενώ η ανάλυση που μας έχεις κάνει είναι για ηθικοπλαστικό. Όχι, συναισθηματική η λόγη. Αν πραγματικά το παιδί παίρνει αντικείμενα, όχι γιατί τα έχει ανάγκη. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να παίρνουν αντικείμενα γιατί τα έχουν ανάγκη και για κάποιο λόγο δεν μπορούν να τα έχουν. Που και πάλι είναι ένα θέμα. Δηλαδή πάλι παίρνουν τα αντικείμενα του άλλου, αλλά τα παίρνουν για άλλους λόγους. Και έχει πάρα πολλούς που μπορεί να παίρνουν αντικείμενα, τα οποία για άλλους λόγους και να είναι άλλη διαταραχή. Ας πούμε, θυμάμαι σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ που έκανα πρακτική, που παίρναν αντικείμενα για να τους θυμίζει το θεραπευτή τους. Καμία σχέση με κλεπτομανία.
παιδάκια που μπορεί να πάρουν επειδή θέλουν να μιμηθούν, γιατί έχει καλύτερη σβίστρα με αυτό το παιδάκι από μένα και εγώ δεν μου παίρνει η μαμά μου τέτοια σβίστρα και θέλω να την έχω κι εγώ. Όχι γιατί θέλουν να κλέψουν με την έννοια του να κάνουν κακό. Πώς το αντιμετωπίζω όταν έρχεται το παιδί μου στην προσχολική ή στην πρώτη σχολική ηλικία και μαθαίνω ότι πήραν τη σβίστρα να την πλάνω. Του εξηγούμε με όμορφον τρόπο ότι δεν είναι σωστό να παίρνουμε τα αντικείμενα από τα άλλα παιδάκια, γιατί ούτε και σε μας άρεσε να μας παίρνουν τα αντικείμενα μας. Και του λέμε: δεν πειράζει, έκανες ένα λάθος, δεν το γνώριζες. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα να παίρνουμε τα αντικείμενα των άλλων. Οπότε είναι καλό να πάει να του πει του άλλου του παιδιού: συγγνώμη, σου πήρα αυτό το αντικείμενο και θέλω να σου το επιστρέψω. Εάν δούμε ότι αυτό δεν πιάνει. Δηλαδή αυτή η προσέγγιση διαπαιδαγωγική δεν έχει αποτέλεσμα. Το αρχίζουμε να ανησυχούμε μην τυχόν υπάρχει η κλεπτομανία ως συνθήκη. Μπορεί, ναι. Μπορεί και να υπάρχουν και άλλες συνθήκες. Ή μπορεί να είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Ή το παιδί να μιμείται μια ενήλικη συμπεριφορά. Ή γενικότερα να έχει κάποιον, τέλος πάντων, μια δύσκολη συγκυρία διαταραχής διάθεσης ενδεχομένως ή διαταραχής ελέγχου των παρορμήσεων σε αυτόν το ευρύτερο πεδίο που είναι ανάγκη να το δούμε πιο διεξοδικά. Και μπορεί να χρειαστεί και παιδοψυχίατρος. Φυσικά, πάντα. Όχι μόνο παιδοψυχολόγος, και παιδοψυχίατρος. Όταν τα πράγματα βλέπεις ότι χρειάζεται σίγουρα η παρέμβαση του παιδοψυχίατρου ή ακόμα και η συμβουλή του και η παρένεση του, 100% παραπέμπεις σε παιδοψυχίατρο για να είσαι και ως ειδικός εσύ σωστός, αλλά και το παιδί να πάρει μια ολοκληρωμένη θεραπευτική αγωγή. Έχεις κάτι άλλο που θες να μας πεις για την κλεπτομανία? Αυτά. Είναι σημαντικό να μένουμε στο πρώτο συνθετικό της λέξης. Δηλαδή, να βλέπουμε πάντα τι υπάρχει από κάτω από κάθε λέξη. Να μην ηθικολογούμε, γιατί ζούμε σε μια πολλά δύσκολη, σε πολλές δύσκολες εποχές. Και να βλέπουμε τις ανάγκες των παιδιών μας, γιατί πιστεύω ότι πίσω από κάθε πράξη βρίσκεται ένας ολόκληρος κόσμος συναισθημάτων που είναι ανεξερεύνητος και είναι καλό να τον εξερευνήσουμε και να δούμε μαζί με το παιδί μας τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχει μια πιο υγιή και καλή ανάπτυξη. Εάν ένας ενήλικας έχει αυτό το πρόβλημα. Φυσικά υπάρχει και στους ενήλικες αυτό το πρόβλημα. Μια πολύ γνωστή ηθοποιός είχε συλληφθεί πόσες φορές σε πολυκατάστημα ότι έκλεβε, ενώ ήταν εκατομμυριούχα ίδια. Και μετά νομίζω στην Αμερική είχε πάει σε κλινική αποτοξίνωσης, κλειστή θεραπευτική κοινότητα για αυτό το θέμα. Ναι. Ενώ, το αναφέρω γιατί για ένα διάσημο άνθρωπο γίνεται viral είδηση ότι έγινε. Υπάρχει και στους ενήλικες. Εννοείται. Και νομίζω ότι υπάρχει και το στοιχείο ότι τα κρύβουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα μια σειρά που βλέπαμε, δεν θυμάμαι ποια σειρά είναι, μια κοπέλα η οποία ήταν ορφανή, ο πατέρας της είχε ξαναπαντρευτεί, η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και πήγε να ζήσει με τον πατέρα της, τη μητέρα της, τη μητριά της και το μικρό της το αδερφάκι. Και είχε την τάση να κλέβει τη μανία να κλέβει κοσμήματα κυρίως, τα οποία δεν χρησιμοποιούσε, τα είχε σε έναν κουτί κάτω από το κρεβάτι της. Και δεν τα χρησιμοποιούσε. Δεν τα χρησιμοποιούσε, άνοιγε το κουτί, τα έβλεπε, τα χαϊδεύε, και το ξαναβάζει πίσω το κουτί κάτω από το κρεβάτι. Και τούτον, νομίζω στη σειρά 13 Reasons Why, αλλά θυμάμαι σίγουρα, έχουμε δει πάρα πολλές σειρές. Καταλάβετε ότι είμαστε subscribers στο Netflix εδώ πέρα, όλη η οικογένεια, όλη η παρέα. Έχω το μεγάλο πακέτο που έχουν όλοι Netflix, ξέρετε λίγο. Και όταν το ανακάλυψε ο πατέρας της, ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο έδειχνε ότι κάτι της λείπει. Καταλάβες, έλειπεν της κάτι, έλειπεν της η μάμα της, έλειπεν της το... Για θυμάμαι καλά την έστειλα για θεραπεία. Λοιπόν, δύσκολο θέμα είναι η κλεπτομανία, αλλά η Αριστονίκη σήμερα μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι έχει μία πλευρά, η οποία είναι ψυχολογική πλευρά, που έχει να κάνει και με την αιτιολογία και με και την προέλευση. Και προσοχή, μην κάνουμε διαγνώσεις μόνοι μας. Δηλαδή, ούτε από το διαδίκτυο κάνουμε διάγνωση, ούτε από τα blogs κάνουμε διάγνωση, ούτε από την τηλεόραση κάνουμε διάγνωση, ούτε διαβάζοντας μόνοι μας βιβλία κάνουμε διάγνωση, επειδή τη χάνει αυτά που έχουμε να υπάρχουν εκεί ως συμπτώματα. Πάντα ζητάμε γνώμη κάποιου που έχει σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, που έχει κάνει εξειδικευμένες σπουδές το αντικείμενο αυτό, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς
Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα με τη διάγνωση και πάντα ζητούμε γνώμη ειδικού ανθρώπου που έχει δώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή του για να μάθει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Yeah.